Γεια χαρά σε όλους φίλους και φίλες. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το πρόγραμμα Advanced System Care, τη δωρεάν έκδοση, την 11.1. Το πρόγραμμα αυτό έχω γράψει και ένα αναλυτικό άρθρο στο οποίο παραθέτω όλες τις λεπτομέρειες με τις δυνατότητες του προγράμματος. Φυσικά πολλά από αυτά θα τα βρείτε και στην έκδοση Pro, την επιπληρωμή δηλαδή, αλλά πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει σαν δωρεάν πρόγραμμα. Εδώ έχουμε το κεντρικό πάνελ, όπως βλέπετε. Έχουμε την βελτιστοποίηση κίνησης, τον καθαρισμό ιδιωτικότητας, καθαρισμό άχρηστων αρχείων, επιδιόρθωση συντομεύσεων, επιτάχυνση ίντερνετ, αφαίρεση spyware, καθαρισμός Mitrow και έξτρα επιλογές όπως την ανασυγκρότηση του Mitrow, την εξασφάλιση προστασίας, όπως βλέπετε είναι στα ελληνικά το πάνελ, επιδιόρθωση τρωτών σημείων, βελτιστοποίηση δίσκων, βελτιστοποίηση συστήματος. Κάθε επιλογή από αυτές δεξιά έχει εδώ μία επιλογή από την οποία μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις. Να κάνετε καθαρισμό άχρηστων αρχείων, επιλέγετε λοιπόν και ξεπιλέγετε φυσικά αυτά που θέλετε να ανιχνεύσει και να διορθώσει, όπως και να βελτιστοποιήσει. Εδώ στην αφαίρεση spyware έχουμε την παράληψη αρχείων μεγαλύτερων από 10 MB έως 100 MB. Έχουμε προτεραιότητες σάρωσης spyware από κανονική έως χαμηλή και υψηλή. Στον καθαρισμό Mitrow και ιδιωτικότητας επιλέγουμε, όπως προανέφερα, τα αντικείμενα που θέλουμε να σαρώσουμε. Ό,τι ξεπιλέγεται δεν θα σαρωθεί. Η βελτιστοποίηση συστήματος βελτιστοποιεί πλήρως τα Windows για την απόλυτη απόδοση του συστήματος και κορυφαία ταχύτητα του ίντερνετ, εξαπολύοντας την ενσωματωμένη δύναμη του συστήματός σας. Και μπλα 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 πολλά άλλα ακόμα. Η βελτιστοποίηση του υπολογιστή είναι από βασική καθημερινή χρήση για οικιακούς χρήστες, κορυφαία απόδοση πάντα για οικιακό χρήστη, εργασία γραφείου ή διακομιστής επαγγελματίας χρήστης. Μπορούμε να κάνουμε επίσης και βελτιστοποίηση δικτύου πάλι με ανάλογες ρυθμίσεις όπως το DSL, το LAN, το Dial-Up Modem, το FIOS και την Acermat. Επιδιόρθωση τρωτών σημείων, μπορούμε να κάνουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας σε τελευταία αρχεία για να είμαστε κομπλέ. Βελτιστοποίηση του δίσκου, έχουμε φυσικά προεπιλεγμένο αυτό από τον υπολογιστή, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε βελτιστοποίηση και από εκεί, αλλά το πρόγραμμα αυτό υποτίθεται είναι πιο εξελιγμένο. Φυσικά ο υπολογιστής σας είναι σε στάδιο το οποίο δεν ανοίγει καν, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει ένα πρόγραμμα σαν και αυτό, αλλά βοηθάει αρκετά στην βελτιστοποίηση του υπολογιστή σας όσον αφορά πάντα τη δωρεάν έκδοση. Εδώ έχουμε τον auto καθαρισμό, αυτόματη διαγραφή του ιστορικού περιήγηση, των cookies, της cache, του προγράμματος περιήγηση κτλ. Κατά την εκκίνηση. Αυτό, άμα το κάνετε, θα πρέπει να είστε ενήμεροι από αυτά που θα επιλέξετε εδώ, διότι αν σβήσετε το ιστορικό, χάνετε όλους τους κωδικούς όπως και τα cookies από τις ιστοσελίδες. Οπότε πρέπει να τα μελετήσετε πρώτα σωστά αυτά πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Εδώ έχει προεπιλεγμένο το Internet Cache και το ιστορικό λήψης για να μπορεί να ξεφορτίζει τον υπολογιστή σας και τους πυρηγητές από σκουπίδια. Αυτόματη ενημέρωση. Έχουμε μέθοδο αναβάθμιση των προϊόντων. Βλέπετε πάνω δεξιά το σήμα Pro. Ό,τι από εδώ μπορείτε να αλλάξετε πρέπει να είναι μόνο στην επιπληρωμή έκδοση. Ότο καθαρισμό της RAM, πάλι και στην έκδοση της. Πάλι στην έκδοση του Pro και αυτό. Λίστα γνώρισης, περιβάλλον χρήστη, το έχουμε εδώ στα ελληνικά. Μας δείχνει σε χαμογελαστό πρόσωπο ή δυστυχισμένο πρόσωπο ή μέτριο πρόσωπο, δηλαδή ουδέτερο, όταν δεν υπολογιστής είναι σε μια μέτρια κατάσταση σύμφωνα με την ανίχνευση που κάνει το πρόγραμμα. Καταγραφές και αντίγραφα και ειδοποιήσεις. Στα δεξιά εδώ έχουμε την επιτάχυνση. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Turbo Boost, το οποίο τερματίζει εφαρμογές και υπηρεσίες και απελευθερώνει RAM για να επιταχύνει τον υπολογιστή. Εφόσον πατήσετε την ενεργοποίηση, ξεκινάει. Στη διαμόρφωση εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως για λειτουργία εργασίας, λειτουργία παιχνιδιού και λειτουργία οικονομίας. Η επιτάχυνση υλικού, το μη ενημερωμένα προγράμματα διοίκησης μπορεί να επιβραδύνουν και να αποσταθεροποιήσουν τον υπολογιστή σας. Η λεπτομερής βελτιστοποίηση. Έχει βρει ήδη 34 στοιχεία που μπορούν να βελτιστοποιηθούν και ο καθαριστής εφαρμογών, όπου έχει εντοπίσει ήδη 4 εφαρμογές που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πάνω από 2 μήνες και σας προτείνει να τις διώξετε. Έχουμε το Face ID, μπορούμε να προστατεύσουμε τον υπολογιστή μας από μη εξουσιοδεδομένη πρόσβαση και πιάνουμε τη εισβολή στην πράξη με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Αυτό είναι στην έκδοση Pro, αντιπαρακολούθηση περιηγητή, προστασία σε πραγματικό χρόνο, φυσιολογικά είναι στην έκδοση Pro. Προστασία επιλόγησης και αφαίρεση, σύμβολος αρχικής σελίδας και προστασία DNS. Στην εργαλειοθήκη έχουμε αρκετά προϊόντα, εδώ πέρα στα αριστερά βλέπουμε και τα προγράμματα τα επιπλέον της IoBit, τα οποία μας τα προτείνει να τα εγκαταστήσουμε. Το IoBit Installer είναι καλό πρόγραμμα για επεγκατάσταση, είναι σχεδόν κοντινά
κοντινό σε επίπεδο με το RevOne Installer. Το προτείνω και αυτό εφόσον δεν σας αρέσει το RevOne Installer. Στη βελτιστοποίηση συστήματος έχουμε εδώ ασφάλεια και επιδιόρθωση κάποιες επιλογές. Ο καθαρισμός συστήματος εδώ στα δεξιά. Και στο κέντρο ενεργειών έχουμε κάποιες άλλες έξτρα επιλογές στην ασφάλεια και την απόδοση για βελτιστοποίηση, απεγκατάσταση, διαχείριση iPhone, KeepVid και πολλά άλλα τα οποία μπορείτε να τα μελετήσετε μόνοι σας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και της χρησιμοποίησης του προγράμματος αφού είναι δωρεάν. Πολλά εδώ ακόμα αναλυτικά, όπως μπορούμε να δούμε και το φόντο, άσπρο ή μπλε, εμένα μου αρέσει το μπλε, classic. Και ερχόμαστε εδώ καθαρισμό και βελτιστοποίηση και μόλις πατήσουμε σάρωση ξεκινάει η διαδικασία από την οποία θα μας αφήσει να επιλέξουμε για την καθάριση κάποιο συγκεκριμένο αριθμό σκουπιδιών, από τα οποία θα μας πει μετά για να διαγράψει και τα υπόλοιπα θα πρέπει να κάνει την, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε το πρόγραμμα στην έκδοση Pro. Αυτό μπορούμε φυσικά να το κάνουμε και με κάποια άλλα προγράμματα. Το CCleaner κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχω κάνει ένα λίγο βίντεο, θα κάνω και νέο, αλλά και το CCleaner Pro είναι κοντινό, μπορεί και καλύτερο από το Advanced System Care στην λειτουργία αυτή για την βελτιστοποίηση, επιτάχυνση του υπολογιστή σας. Πλέον το Advanced System Care, όσο περνάνε οι εκδόσεις, τώρα η 11, κάθε, η 11.1 είναι πολύ πιο εξελιγμένη από τις προηγούμενες, έχουν προσθεθεί πάρα πολύ περισσότερες επιλογές και πλέον μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να δοκιμάσετε όλες τις δυνατότητες που σας προσφέρει για να μπορέσετε να δείτε κι εσείς αν και εφόσον είναι χρήσιμο για τον υπολογιστή σας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μία ακόμη παρουσίαση. Μείνετε συντονισμένοι. Να είστε καλά. Κάντε ένα subscribe εφόσον σας άρεσε το βίντεο και δεν είστε μέλος στο κανάλι. Και ένα like. Ευχαριστώ θερμά.